με τη δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος και στο Λασίθι με μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, όπως και κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των θεσόντων. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη και αντιπροσωπείας του Αδελφοβλυβαίνου Δήμου Καμίκου Βαλσέα της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις στον Άγιο Νικόλαο. Ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και κορυφώθηκαν με την παρέλαση μπροστά από το Μνημείο των Ηρώων. Είναι μια μέρα όπου τιμούμε την πίστη, την ομοθυμία απέναντι στους επίδοξους της Βουλής, απέναντι στο φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Ευχόμαστε τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα να μην χρειαστεί να ζήσουν ποτέ κάποιο πόλεμο, αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάμε το παράδειγμα της Ανδρείας, της Αυτοαρισίας. Με τις καμπάνες των εκκλησιών να σημαίνουν χαρμόσυνα, ξεκίνησαν οι πανηγυρικές εκδηλώσεις στην Ιερά Πετρά. Κατοικοί και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν την Οδό Δημοκρατίας χειροκροτώντας θερμά μαθητές, εθελοντές σαμαρίτες, προσκόπους, αθλητικά σωματεία και σχολές κριτικού χορού με τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους, τους Μικρασιάτες, τον Υπουργό Όμιλο, τον Σύλλογο ΑΜΕΑ και όλους όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση. Η ελληνική ψυχή για άλλη μια φορά έδειξε τη δύναμή της και κατάφερε να πει διαστόματος Ιωάννη Μεταξά αλλά και όλων των Ελλήνων το περίτρανο όχι, το οποίο βρίσκεται μέσα στις καρδιές μας ζωντανό για να μπορέσουμε και εμείς να το ξαναπούμε αν όμοι γέννη το χρειαστεί ανάγκη. Λαμπρός ο εορτασμός και στη Σιτία με πρωταγωνιστές τους μαθητές των σχολείων της πόλης που χειροκροτήθηκαν θερμά. Η Ομόνια, η Σύμνια, η συνένωση δυνάμεων είναι αυτές που φέρνουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.